Έτσι. Αυτό το πλάνο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει από οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το είδωλο που έχουμε εδώ. Θέλω και εγώ μπλούζα και τα να φοράω. Πού θα τη φορήσει αυτή την μπλούζα? Έξω. Πού έξω? Έξω θα την κάνω και σκιστή. Και σκιστή και θα πηγαίνει στο φούρνο και στο μπακάλικο με τη σκιστή την μπλούζα. Το ξέρεις ότι κυρίως στο φούρνο νομίζω ότι πηγαίνω γυμνάσιο. Αλήθεια. Εμένα δεν ήταν για προφορνηπιακό. Σταθμό. Ναι. Ολόκληρο το κτίριο. Ολόκληρο το κτίριο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τους Greek Believers για να παίξουμε ένα παιχνιδάκι που είμαι σίγουρη ότι ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Δεν περίμενα στο σχολείο, έχει γίνει να θυμάσαι λοιπόν. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Είστε χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Θα σας κάνουμε τις πιο σκληροπυρηνικές ερωτήσεις που κάθε σκληροπυρηνικός Greek believer θα πρέπει να ξέρει. Ο φίλος τον έφτανε να ξέρει. Είστε οι από εδώ και οι από εκεί. Ναι. Όσους χώρισε όμως. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση. Όποιος ξέρει την απάντηση, σηκώνει όπως είπαμε το χέρι πρώτος. Θα βλέπουν και οι κάμερες, μην κλέβετε. Πότε είναι τα γενέθλια του Justin Bieber? Σήκωσε πρώτη. Σήκωσε. 1η Μαρτίου 1994. Σωστή. Κατήρια. Συνέχεια. Τα μάτια του είναι... Μιλή. Τι χρώμα. Μελή. Είναι... Μελή. Πιο δυνατά κορτσίνη. Αυτό είναι οριακό λίγο, ε. Δεν είναι. Μελή. Πρέπει να συμβουλευτούμε την επιτροπή πάνω. Δεν το περνάω. Είναι καφέ τα μάτια του. Είναι καφέ. Είναι πρέπει καφέ. Να είμαστε πολύ αυστηροί. Είναι μελή. Το φως του ήλιου είναι μελή. Εμείς πιάσαμε το σκοτάδι, όχι το φως του ήλιου. Μελή είναι. Λοιπόν. Μεγάλα. Καλά, θα κάτσουμε να μαλώσουμε. Όχι, παιδιά, προς Θεού, είμαστε εδώ για να αγαπηθούμε. Εγώ δεν σας τη δίνω. Είμαι κακιά. Το ξέραμε. Τελείωνε. Πάμε, επόμενη. Στο talent show στο σχολείο του που είχε πάρει μέρος είχε έρθει. Τι θέση? Δεύτερος. Πολύ σωστή. Με πολύ δυνατή, φίλη. 2-0. Τι είστε πάθη. Ξυπνήστε. Ελάτε. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Έλα. Πού γεννήθηκε? Στο Καναδά, στο Ορλάντο. Στο Ορλάντο, Μπλουμ, όχι. Όχι, όχι. Ναι, διόρθωση. Στο Οντάριο του Καναδά. Μπράβο, 2-1. Έλα ρε Οντάριο. Πού είναι αυτό το Οντάριο στην καρδίτσα, πού είναι? Είναι κέντρο διασκεδάσεως για γάμους. Εξωτική ταβέρνα. Λοιπόν, πάμε, επόμενη. Σε τι ηλικία έδωσε το πρώτο του φιλί? 13. 2-2. Έχω υδρώσει, έχω γίνει ανάστατος. Είναι η ισοπαλία. Είναι η Κρίστα, που είναι ο κύριος Πολυχρονίου. Ντέρμπι! Το αγαπημένο του χρώμα είναι το. Μοβ. Όχι, λάθος. Τι λέτε, καλέ, μπλε, κόκκινο, μπλε, κόκκινο, μοβ. Έχουμε όσο στη απάντηση το μπλε. Εμείς έχουμε το μπλε όσο στη απάντηση. Λάθος. Μάνατζερ του Justin Bieber που μας έδωσε τις σωστές απαντήσεις, αλίμονό σου. Πάμε, επόμενη, εντάξει, αυτό δεν μετράει. Ποια είναι η αγαπημένη, τι λες, ποια είναι η αγαπημένη πίτα του Justin Bieber? Γλυκό. Σας βοηθάω. Ποιο είναι αγαπημένο του γλυκό? Αδιάβαστε εσείς. Τι λέμε, δεν έχει γλυκό, δεν κατάλαβα. Τι κάνατε χτες βράδυ? Δεν του αρέσει η σοκολάτα. Δεν του αρέσει η σοκολάτα. Το γλυκό είναι μόνο σοκολάτα, δεν θα πάρει. Μέρι, μην επιτίθεται στους καλεσμένους. Δεν επιτίθεται, δεν μπορούσα να τη μάθω μερικά πράγματα. Λοιπόν, ωραία, θα μάθετε. Θα μάθετε ότι είναι η μιλόπιτα. Πάμε στην επόμενη. Είδατε τελικά. Είμαι Greek Believer. Λοιπόν, πάμε επόμενη. Θα πω την άλλη, μ' αρέσει. Μία τούφα μαλλιών του Justin Bieber είχε πουληθεί σε δημοπρασία για πόσα δολάρια? Στο μικρόφωνο. Πες. 40 εκατομμύρια κάτι τέτοιο. Κάνε την αναγωγή σε ευρώ. Για συνέχιση. Καλά είσαι. 40 εκατομμύρια. Σωστή. Θα το πάρω. 40.688 δολάρια. Σωστή. Οπότε είναι 3-1. 3-2. Κάνουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Κάνε γιατί τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραία. Για ποια αθλήματα ενδιαφερόταν ο Justin Bieber όταν ήταν ακόμη έφηβος? Ενώ τώρα ορίμασε. Μπάσκετ. Ναι. Σκέιτμπορντ. Όχι. Δεν έχεις πιάσει το ένα, ε. Χόκκι. Χόκκι και ποδόσφαιρο. Το πιάνουμε. Και σκάκι, λες εδώ. Και σκάκι. Και μπάσκετ. Έπεσε στα 2 από τα 3. Μπάσκετ δεν έχω. Λοιπόν, το έχουμε. Ωραία. Είμαστε, είμαστε στα 3-3. 3-3. Λοιπόν, η νίκη θα κρυθεί εδώ. Εντάξει. Ποιο είναι το μεσαίο όνομα του Justin Bieber? Drew. Ναι, ναι. Καντήρια. Λοιπόν, αρχικά θέλω να ρωτήσω κάτι. Αρχικά... Γιατί όλοι εσείς στο Twitter μας ρωτάτε αν μπορούμε να φέρουμε εμείς τον Justin Bieber. Αν μπορούσαμε, θα είμαστε ζάμπλουτοι. Εγώ μπορώ να τον φέρω, παραδείγματος χάρη, ακολουθήστε με. Τηλέφωνο, πολύ ωραία. Λέγε. Μαζεύουμε τα δώρα για να τα πάρει η νικήτρια ομάδα όλα και θα τα μοιράσετε έτσι όπου θέλετε. Συγχαρητήρια. Να πάω όσο εκεί μπορώ, ναι, βέβαια, να κάνω βέβαια την απονομή. Συγχαρητήρια, κορίτσια, αυτά είναι δικά σας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς. Να υποσχεθούμε σε όλα τα γκρουπ εκεί έξω, στους One Directioners. Καλά τα λες. Ωραία. Στους Στάνες, παραδείγματος χάρη. Ότι θα κάνουμε και άλλες θεματικές εκπομπές. Μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε. Έχουμε και άλλα δώρα. Θα φέρουμε και τον Στάνε εδώ να τον φάτε ζωντανό. Ακριβώς. Μείνετε.
Έτος ολίγου. Είστε και believers και stunners. Και directioners. Hello, buddy. Είναι σικέ. Είναι σικέ το παιχνίδι. Εγώ σου το είπα από την αρχή. Εγώ σου το είπα. Φαινόταν το πράγμα. Μύριζε. Από το κεφάλι. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο στις 3 η ώρα γιατί μία σούπερ καλεσμένη θα είναι εδώ στο στούντιο. Ποια? Δεν σου λέω. Δεν σου λέω. Πάντως πήρε πολλά βραβεία φέτος στα μάτια. Τα λέμε αύριο εδώ, Breaking Matrix με 4. Φιλάκια πολλά. Γεια.